Για τέταρτη ημέρα συνέχισαν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του συλλόγου τους, κ. Αποστόλης Ταξιάρχης, τα νέα οικονομικά μέτρα και οι αλλαγές που έρχονται σε ασφαλιστικό και εργασιακές σχέσεις θίγουν άμεσα και τα δικά τους δικαιώματα, γι' αυτό και δεν αποκλείεται και περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα. Τα μέτρα είναι κοινωνικά άδικα, πλήττουν κύρια τους εργαζόμενους, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί αλλάζουν άρδη προς το χειρότερο, οδηγούνται αυτοί οι εργαζόμενοι στο δημόσιο κατά κύριο λόγο και στον ιδιωτικό τομέα σε εξαθλίωση, στη φτώχεια και να μην μπορούν έτσι σε λίγο καιρό να τα βγάλουν πέρα. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση στη Βουλή με την ψήφιση του νομοσχεδίου και κλείνει ένας αγώνας των απεργιακών κινητοποιήσεων. Μην ξεχνάτε ότι έρχονται και άλλα νομοσχέδια, όπως είναι το ασφαλιστικό, όπως είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Καλλικράτη, όπου και εκεί οι εργαζόμενοι θα είναι στις επάλξεις και θα αγωνιστούν με κάθε τρόπο για να υπερασπιστούν τα δίκαια αιτήματά μας. Στο μεταξύ, λόγω της απεργίας έχει σταματήσει και η αποκομιδή των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα σε κάθε σημείο της πόλης να έχουν δημιουργηθεί απέραντοι σκουπιδότοποι.